πληροφορίες έχετε? Δυστυχώς στα ξενοδοχεία οι ανηματέρες είναι όλοι ξένοι. Έρχονται στην Ελλάδα βασικά για να κάνουν διακοπές και ξενοδόχοι το εκμεταλλεύονται με 400 και 500 ευρώ. Ένας Έλληνας για να δουλέψει στα ξενοδοχεία χρειάζεται να έχει πράσινο βιβλιάριο, δηλαδή ποινικό μητρό, καθαρό. Οι ξένοι έρχονται χωρίς κανένα έλεγχο. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να μαχαιρώσει κάποιος ανηματέρ παιδί πελάτη και να υπάρξει τόσο μεγάλη δυσφήμιση στον τουρισμό, το οποίο θα την πληρώσουμε όλοι, και οι εργαζόμενοι, και οι εργοδότες, και το κράτος. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να υπόκειται στους ίδιους ελέγχους που υπόκειται οι Έλληνες. Δεν μπορούν από μένα να ζητάνε να έχω καθαρό ποινικό μητρό και να μας φέρνουν ανηματέρες απ' έξω, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έρχονται για να διασκεδάσουν και να φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Το κράτος πρέπει να το δει αυτό. Δεν μπορεί να είναι κανείς ανεξέλεκτος. Πιστεύω ότι το χτεσινό περιστατικό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό που πλήττει τον τουρισμό μας, πλήττει την πατρίδα μας, που είναι ο οικονομικός μοχλός αυτή τη στιγμή. Από εκεί και μετά πρέπει όλοι να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, για ποιο λόγο έγινε το περιστατικό, και από εκεί και μετά να έχουμε τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται για όλους τους ξένους εργαζόμενους που έρχονται να δουλέψουν στην πατρίδα μας, όπως γίνεται για τους Έλληνες. Είμαστε σοκαρισμένοι όλοι. Και εγώ προσωπικά, ο οποίος διατηρώ μια επιχείρηση εγκιαζομένων αυτοκινήτων εδώ στην περιοχή, μόλις άκουσα αυτό το συμβάν έχω σοκαριστεί. Αυτές οι ενέργειες δυσφημούν τον τόπο μας, αν και από ό,τι άκουσα ο δράστης είναι αλλοδαπός, δεν πάβει να έχει τεράστιες επιπτώσεις και για εμάς. Η Κρήτη, η οποία θεωρείται το πιο φιλόξενο μέρος του κόσμου, να πλήττεται από τέτοιες ενέργειες. Καταδικάζουμε το γεγονός και θεωρώ ότι κάπου αυτό το πράγμα θα σταματήσει εδώ. Από ό,τι μάθαμε, είναι εργαζόμενος του ξενοδοχείου, αλλοδαπός, ανηματέρ. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε όλα τα ξενοδοχεία, παρατηρείται το φαινόμενο να φέρνουν κάθε καρυδιάς καρύδι από όλο τον κόσμο για να εργάζονται εδώ πέρα. Πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος. Καρίστηκα πρώτα-πρώτα, εγώ είμαι χερσονιώτης και δυσμίζεται και η περιοχή μας. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα, διότι όλοι εμείς περιμένουμε από αυτούς. Και άμα έρχονται οι αλλοδαποί εδώ και σφάζουν και μετά μπλέχνουν οι χερσονιώτες, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Ναι. Κοιτάξτε, το παιδί το είδα πριν 2 ώρες, πρωί γύρω στις 7.30, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου. Στην επιφάνεια του σώματος φέρει 20 μαχαιριές. 20. Οι δύο εκ των οποίων είναι στο αριστερό άκρο. Προφανώς πρόκειται για, όπως λέμε, παθητικά τραύματα άμυνας, σε μια προσπάθεια να μην δεχτεί τις μαχαιριές. Φαίνεται οι περισσότερες, εκ των οποίων να είναι αβαθείς, οι περισσότερες. Έτσι, κάποιες, 1, 2, 3, αυτό όμως θα εκτιμηθεί από τις απεικονιστικές εξετάσεις που έχουν γίνει, αξονική, τομογραφία κτλ. Σε δεύτερο χρόνο, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η εξωτερική επιφάνεια. Φαίνεται ότι οι περισσότερες είναι βαθείς και δεν έχουν προκαλέσει τρώση κάποιων σημαντικών αγγείων ή οργάνων προς το παρόν. Αυτές εντοπίζονται κυρίως στο θώρακα, στην πλάτη πίσω, και στο αριστερό άκρο, όπως προανέφερα. Και σπονδυλική στήλη, περιμένουμε την εκτίμηση νευροχειρουργού για να δούμε αν έχει γίνει τρώση του νοτιού μυελού. Για να δούμε αν είναι πρώτη εικόνα, δεν μπορώ να σας πω εγώ περαιτέρω. Περιμένουμε να γίνει περαιτέρω εκτίμηση βάσει των εκστάσεων και από τον νευροχειρουργό, βέβαια. Φαίνεται όμως να έχει κάποια ζημιά εκεί πίσω. Φαίνεται να έχει κάποια ζημιά. Κοιτάξτε, από τις 2 μαχαιριές που έχει στο αριστερό πύχη, γιατροδικαστικά αυτό είναι ενδεικτικό τραυμάτων άμυνας, όπως λέμε. Κυρία Γιατροδικαστά, ναι. Ακούστηκε για σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού. Ερεύνησα μακροσκοπικά με την πρώτη ματιά, δεν φαίνεται να έχει κάποια ευρήματα εξωτερικά. Πλην όμως προχώρησα σε δειγματοληψία από την περιοχή για να αποσταλεί εν συνεχεία το υλικό σε εργαστήριο, ώστε να δούμε αν υπάρχει γενετικό υλικό. Γιατροδικαστά, με βάση τα χτυπήματα που είδατε στο παιδί, βλέπετε ένα δράστη με βάση τα χτυπήματα με μανία πάνω στο παιδί?
Περαιτέρω δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, γιατί όπως σας είπα και πριν, φαίνεται οι περισσότερες να είναι αβαθείς. Τώρα το αν είχε μανία ο δράστης ή όχι, δεν... Πώς είναι η κατάσταση τώρα του παιδιού, πόσο κινδυνεύει, γιατί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του? Αυτό δεν το γνωρίζω, θα ρωτήσετε τους θεράποντες, ιατρούς. Ωραία.